Λίγο και στο προηγούμενο, λίγο για να βοηθήσω και τη δική μου την απάντηση. Δείτε τι λέει ο Ντράγκη προχτές. Το ευρώ δεν λειτουργήσε σε όφελος όλων των λαών. Ένα το κρατούμενο. Πρέπει να πούμε εμείς κάτι παραπάνω, λέει τα δικά του. Δείτε τι είχε πει ο Ντάιζεμα. Εμείς τα μνημόνια τα κάναμε για να ζώσουμε τις γερμανικές και τις γαλλικές τράπεζες και όχι την Ελλάδα και το ευρώ. Πάει. Τρίτη δήλωση. Για να δείτε πώς συγκροτείται ο λόγος μας. Δεν είμαστε μανιακοί. Μια κατάσταση αιμονική σε κάτι που ενδεχομένως μπορεί να έχει και άλλες. Ναι. Γιούγκερ. Δεν γίνονται με δημοκρατία αυτά. Τότε με τα μνημόνια. Δεν γίνονται με δημοκρατία η αλλαγή του συμφώνου σταθερότητας. Βασικής πληγής. Που ζητάει τα αιτήματα κτλ. Τέταρτη απάντηση της Κομισιόν στο αίτημα που έβαλα ρε παιδιά με τη σύνταξη χειρίας. Εδώ παραβιάζει το χάρτη στα μιλιώδη δικαιωμάτων. Δεν ισχύει, μου λέει, χάρτη στα μιλιώδη δικαιωμάτων. Ο ESM, ο βασικός μας δανειστής του τρίτου μνημονίου, η μετατροπή του σε αυτό που λένε, είναι ένας βασανιστής που δεν ελέγχεται από το κοινωνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τραβήξτε γράμμα, λίγα λένε ενδεχομένως. Στο πιανό. Εδώ πια θα χρησιμοποιήσω για να μην κάνω τη δική μας πρωτογενή ανάλυση την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο οποίος είπε ότι αυτό ήταν ένα καλό βήμα, η μετάφραση είναι λίγο ελεύθερη, καθόλου έξω από την ουσία, προκειμένου να περιορίσουμε τη ρώσικη επιρροή στην περιοχή και στα Βαλκάνια. Δεύτερο αποτύπωμα, όχι δική μας ανάλυση, αλλά γιατί. Ήρθαν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι εκθέσεις ενταξιακής πορείας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Μια υπόσχεση ότι θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξαναθερμάνθηκε με την ευκαιρία να μπουν πρώτα στο ΝΑΤΟ κτλ. Στις εκθέσεις εκεί λένε απερίφραστα ότι κοιτάξτε, συμφωνήστε με αυτό, είναι βασικό θέμα να ενισχυθεί το ΝΑΤΟ, η παρουσία του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Και αν δεν το καταλαβαίνετε στο επίπεδο αυτής της συμφωνίας, συνιστούμε να πάρετε τέτοια μέτρα, ώστε και από τη δική σας τη μεριά να περιορίσετε την εξάρτηση από το ρώσικο αέριο στην Ευρώπη. Να μην συνεχίσω σε άλλες τέτοιες. Επομένως, αποκαλύπτεται ότι η συμφωνία των Πρεσπών έγινε κάτω από αυτό τον χαρακτήρα, από αυτή την προτεραιότητα, από αυτή την πρεμούρα, για να εμπλακούν οι χώρες των Βαλκανίων όλο και περισσότερο, και η Ελλάδα προφανώς, όλο και περισσότερο στα επικίνδυνα ανατολικά σχέδια. Τα υπόλοιπα, ποια είναι τα επικίνδυνα ανατολικά σχέδια, μπορείτε να τα πάρετε ακροθυγώς προς το παρόν μέχρι που να φτιαχτεί το puzzle. Αλλά και το δεύτερο σημείο της συμφωνίας των Πρεσπών. Εντάξει, θα πει κανείς, έτσι έχουν τα πράγματα, είναι και ένας ρεαλισμός. Αν η συμφωνία των Πρεσπών, το επίδικο θέμα της ονομασίας ήταν για να ακυρωθούν, να περιοριστούν, να μην υπάρχουν πια οι αλυτρωτισμοί, εγώ θα έλεγα έρθεν κακήθεν. Βλέπετε την εξέλιξη, βλέπετε την ερμηνεία, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις έχει πολιτικές ερμηνείες. Αν και θεσμικά, πόσο ισχύει αυτή η συμφωνία, είναι ένα θέμα και διαπλοκής και διαμέσου. Δεν το έλυσε το πρόβλημα. Αντίθετα, ισχυρίζομαι, εύχομαι να μην είναι έτσι, εν πάση περιπτώσει, ότι τους ενίσχυσε τους αλυτρωτισμούς, δεν το έλυσε το πρόβλημα και έβαλε κακή υποθήκη. Αν κακή υποθήκη για την αντιμετώπιση των σχέσεων μεταξύ των Βαλκανικών χωρών. Τελειώνω. Εμείς έναντι αυτών πιστεύουμε ότι πράγματι πρέπει να προχωρήσει μια πολιτική ισότιμης φιλίας των Βαλκανικών χωρών, ισότιμης εννοώ εμπορικής, οικονομικής, σε σχέσεις αλληλεγγύης. Ένα όραμα που δεν είναι καθόλου τοπικό κατά μία έννοια έτσι όπως εξελίχθηκε, γιατί θα μπορούσα να σας μιλήσω αρκετή ώρα. Είχαν ξεκινήσει τέτοιες διαδικασίες μιας βαλκανικής συνεργασίας χωρίς ξένες επεμβάσεις. Και όχι μόνο των Αμερικανών και των Γερμανών, εμείς αυτή την πολιτική θα υπερασπιζόμαστε. Φιλία με τους γειτονικούς λαούς, ισότιμη σχέση και αντιμετώπιση του γενικότερου προβλήματος που έχουμε. Δεν είμαστε καθόλου χαρούμενοι, να σας το πω, δεν θα χαρακτηρίσουμε την συμφωνία θετική. Το αντίθετο, αν ενισχύεται ή όχι, αν ενισχύεται μάλλον γιατί όχι, η νατοϊκή παρουσία, δεν το θεωρούμε θετικό γεγονός, να σας το πω έτσι. Που διευκολύνει, εν πάση περιπτώσει, με τούτα και μετά, αλλά η συμφωνία του προσώπου. Το θεωρούμε αρνητικό και επικίνδυνο.